Χριστός Ανέστη χαρά μου, από την προχερή Αλεξανδρούπολη. Ελπίζουμε και σε εσάς κάτω στην Αθήνα να βρέξει πολύ για να σβήσουν οι φωτιές τις οποίες βάζουν οι άνθρωποι κάθε χρόνο στην Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια, για να κάνουν επενδύσεις μετά, εν προκειμένου στις ανεμογεννήτριες κτλ. Δεν είναι τόσο οι επενδύσεις, τόσο κερδοφόρες, όσο η καταστροφή που θέλουν να επιβάλλουν, γιατί όπως ξέρετε, όταν λείπουν οι πνεύμονες αυτή της φύσης που είναι τα δάση και περισσότερη ζέστη έχουμε και λιγότερο νερό. Βασικά πράγματα για να ζήσει ο άνθρωπος. Όσοι ξεχνάτε εύκολα και αναφέρεστε πάλι ότι έγιναν εμβρισμοί ή κατά λάθος πήραν φωτιές κτλ. Είστε άξιοι αυτού του Αλτσχάιμερ, γιατί εδώ στην Ελλάδα οι φωτιές μπαίνουν επίτηδες βάσει σχεδίου και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό και γίνεται χρόνια και χρόνια πολλά. Πώς αντιστεκόμαστε σε αυτό το φαινόμενο, έτσι? Και φυσικά θα προσευχηθούμε και φυσικά λιτανίες θα κάνουμε και φυσικά θα προφυλαχτούμε, αλλά υπερφυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί είναι η μοίρα, ας το πούμε έτσι, αυτής της πατρίδος να ρίχνει συνεχώς τον κουβά με το γάλα που έχει γεμίσει. Έτσι κάνουμε ανέκαθεν οι Έλληνες, έτσι. Γι' αυτό και τώρα δεν ελπίζουμε σε κάτι, ελπίζουμε στην παρέμβαση του Θεού, αν και εφόσον θέλει, γιατί μπορεί να πει, αφού θέλετε ανεμογεννήτριες, πάρτε ανεμογεννήτριες. Θα πάρω εγώ τα δάση πίσω που σας έδωσα. Και φυσικά να εμβαθύνουμε πάλι πνευματικά για άλλη μια χρονιά, γιατί αυτό γίνεται κάθε χρόνο, την ίδια εποχή, πάντοτε, μπορεί να είναι και 20 χρόνια και 25 και 30 σε αυτή την πατρίδα. Κάθε χρόνο και με τα δάση. Τώρα, πώς γίνεται πλέον, γίνεται με πολύ ηλεκτρονικό τρόπο από το σπίτι. Στέλνονται κάποια μηχανήματα και βάζουν τις φωτιές, για να μην λέμε παραπανήσια πράγματα. Δεν είναι τόσο διαπίστωση, και ξέρετε, το κήρυγμα του Χριστού δεν είναι διαπίστωση, είναι λύσεις πάντοτε. Άρα να ξέρετε ότι αποφεύγοντας τις φωτιές αυτού του κόσμου με όλη τους την νοηματική, γιατί δίνουν μια νοηματική όλα αυτά, θα αποφύγουμε και τη φωτιά της κολάσσος, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Στον κόσμο τούτο δεν υπάρχουν ελπίδες πλέον, σας το είπα, από ανθρώπους. Ανθρωπιά θα δούμε αυτές τις ημέρες, θυσίες θα δούμε, ανθρώπων οι οποίοι δεν λογαριάζουν, αλλά λογαριάζουν πάντοτε τον άνθρωπο, ξέροντας ή όχι τα σχέδια αυτών που βάζουν τις φωτιές. Φυσικά ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι αυτό κατάρρευμα, είναι νομοτέλειο, ότι αυτοί που βάζουν φωτιές, από φωτιές θα καούν, το ξέρετε αυτό, έτσι. Όποιος δίνει μάχαιρα, μάχαιρα αποθανεί, το λέει η Ιεραφή, έτσι και αυτοί θα καούν κάποια στιγμή και θα ήταν καλύτερο να καούν σε μια φωτιά ενός δάσους παρά να καούν στην κόλαση. Αλλά ούτε αυτό μας ενδιαφέρει, να σας πω, υπό την έννοια ότι η κρίση του καθενός είναι προσωπική. Εμάς μας ενδιαφέρει να ωφεληθούμε ακόμα και από αυτή την κατάσταση και ιδίως όσοι είστε κάτω στην Αθήνα εκεί, όχι ότι είναι μόνο στην Αθήνα οι φωτιές, είναι και στην Καλαμάτα και στην Εύβοια και παντού. Και να μην εκενώσετε, όπως λένε οι έξυπνοι, ό,τι έχετε και δεν έχετε, αλλά να το κρατήσετε μέχρι τελευταία στιγμή. Γιατί αυτή η τακτική είναι παλιά, έτσι. Εκενώστε, εκενώστε, εκενώστε και τελικά δεν μένει χωριό, μαζεύονται όλοι στην πόλη και τώρα έρθει η φωτιά και στην πόλη. Και αν έρθει η φωτιά στην πόλη, είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις, έτσι. Ενώ στο χωριό είναι αλλιώς. Γι' αυτό αν μια μέρα πάρει φωτιά η Αθήνα, θα καεί ολόκληρη. Δεν θα μπορούσε να γλιτώσει τόσα εκατομμύρια κόσμος. Αυτή είναι άλλη μια τακτική, η οποία μπορεί να αποφέρει κέρδος σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν τον κόσμο. Επίσης άλλη μια τακτική είναι, η τελευταία αυτή που αντιμετωπίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο, και θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, και να είστε έτοιμοι για λύσεις διαφορετικές, οι οποίες θα μας βγάλουν πλέον από τη λογική ότι τα παιδιά μας πηγαίνουν σχολείο, ή ότι πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, ή ότι υπάρχει παιδεία, υγεία και
θρησκεία σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Θα πηγαίνει κανείς σε ένα ναό και θα βγαίνει αντίχριστος. Θα πηγαίνει κανείς σε ένα νοσοκομείο και θα βγαίνει απάνθρωπος. Θα πηγαίνει κανείς στο σχολείο και θα βγαίνει, αυτό που γίνεται και χρόνια βέβαια εδώ πέρα, θα βγαίνει ινστρούκτορας της νέας εποχής, έτσι. Θα συνεχίζει το έργο δηλαδή αυτών οι οποίοι τον έβαλαν μέσα σε αυτό το σχολείο. Γι' αυτό σιγά σιγά να βγαίνουμε από λογικές τέτοιες. Πλέον τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζαμε παλιά. Πάνε παιδί μου στο σχολείο να μάθεις γράμματα. Πάνε παιδί μου στο νοσοκομείο να γίνεις καλά. Πάνε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε αλλού για να ωφεληθείς. Όχι ότι πάντοτε δεν ήταν το σχέδιο αυτών των ανθρώπων να καταστρέψουν τον κόσμο και να περάσουν καλά αυτοί. Αλλά παλιότερα, όπως είπαμε, ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα, όπως και με τις φωτιές, που έπρεπε να γίνει εμπρισμός, να πάει επί τόπου κάποιος. Τώρα ούτε αυτό χρειάζεται. Ηλεκτρονικά από το σπίτι στέλνετε ένα μηχάνημα, ονόματα δεν λέμε, και βάζει μια φωτιά σε πολλές εστίες ταυτόχρονα. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε τουλάχιστον να μην πεθάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει και να χαλάσει η δουλειά αυτών, όπως λέει και το ψαλτήριο, που μηχανεύονται κακά για τους άλλους ανθρώπους, έτσι. Να χαλάσει η δουλειά τους και να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός σε αυτούς που θέλει. Δόξα τω Θεώ, η πατρίδα μας έχει τόσο δάσος που κάθε μέρα να καίνε δεν πρόκειται να κλείψουν τα δάση, έτσι. Να ξέρετε και αυτό. Κάθε μέρα να βάζουν φωτιές, θα έχουμε πάλι δάση. Το ίδιο είναι και με το νερό στην Ελλάδα και με τις θάλασσες, το ίδιο είναι και με το φυσικό πλούτο. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι πλέον οι άνθρωποι δεν πάνε στο φυσικό πλούτο, αλλά πάνε σε μεγαλοπόλεις, εκεί για να έχουν αυτά τα αγαθά, τα οποία πλέον είναι τόσο φτηνά, έτσι. Το πιο φτηνό πράγμα τώρα που υπάρχει είναι η τηλεόραση. Γι' αυτό και δεν θα κοπεί ποτέ η παροχή της τηλεθέασης. Ο άλλος θα έχει να φάει, αλλά θα μπορεί να του παρέχει το κράτος τηλεόραση. Γιατί μέσα από εκεί τον ελέγχει, έτσι. Είναι γελίο πραγματικά, κάνοντας ένα ζάπινγκ στα κανένα, να βλέπετε πώς εκμεταλλεύονται τη φωτιά που ο άλλος υποφέρει εκείνη την ώρα. Τι δείχνουν, τι λένε κτλ. Πώς παίζουμε με τον ανθρώπινο πόνο. Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ότι τον ίδιο πόνο θα τον νιώσουν και αυτοί. Είναι νομοτέλεια. Δηλαδή, αυτός που κοροϊδεύει εκείνη την ώρα, θα καεί το παιδί του στη φωτιά, θα καεί ο ίδιος, θα καεί το σπίτι του, θα καεί το αυτοκίνητό του. Έτσι θα γίνει. Γιατί δεν κοροϊδεύουμε. Δεν κάνει να κοροϊδεύουμε. Καταλάβετε. Ούτε αυτό που κοροϊδεύει κανείς όταν συζητάει με τον άλλον, ούτε και στην πραγματικότητα στη ζωή του. Ναι. Υπάρχει μία νομοτέλεια. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, κατάρα, ούτε το μυαλό μας σε εμάς είναι τι θα πάθουν αυτοί που βάλουν τις φωτιές. Ούτε θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά είναι μία νομοτέλεια, να την ξέρετε, μία δικαιοσύνη η οποία θα επέλθει έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό, αν κανείς από αυτούς που μας ακούει πάθει κάποια ζημιά μέσα από αυτές τις φωτιές, να ξέρει ότι ο Κύριος, αν ήταν άδικο, θα το ανταποδώσει και θα δικαιωθεί ο άνθρωπος ο οποίος έχασε από τη φωτιά ή την περιουσία του ή τον άνθρωπό του και το ζώο του ακόμα, έτσι. Γιατί όλα παίζουν ρόλο στη ζωή μας. Φωτιά λοιπόν, φως ή φωτιά, φωτιά. Παντού. Θα ξεχαστεί και αυτό και μετά το Σεπτέμβριο θα αρχίσει πάλι το ίδιο κόλπο όπως παλιά. Γι' αυτό σιγά σιγά όσο μπορείτε να αποβάλλετε από πάνω σας οποιοδήποτε προσμονή σε ωφέλη που έχει, όπως λέμε, ο πολιτισμός ή η καινούργια ζωή. Έτσι. Αυτά να τα ξεχάσετε πλέον. Ακόμα και τις δουλειές σας να ξεχάσετε και να επιστρέψετε στη φύση η οποία παραμένει άδεια. Πολύ φύση, πάρα πολύ φύση. Χωριά ολόκληρα, ακατοίκητα, δάση ολόκληρα, έτσι. Εκτάσεις οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν, έτσι, χωράφια δηλαδή, κάμπι, έτσι παραμένουν. Και πάνε εσύ στη μεγάλη πόλη, εκεί, για να μπορείς να βλέπεις τηλεόραση. Κάτι το οποίο τώρα υπάρχει και στα χωριά βέβαια, αλλά λέμε, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θέλει ο Έλληνας να πάει στα χωράφια να δουλέψει, δεν θέλει να πάει στο δάσος, δεν θέλει να πάει στο χωριό, θέλει να πάει στην πόλη. Δεν έχουμε έλλειψη λοιπόν δέντρων, έχουμε έλλειψη ανθρώπων. Έτσι. Δέντρα υπάρχουν πολλά, άνθρωποι τελειώσαν. Και άνθρωποι δεν είναι, γιατί, προσέξτε, ποια είναι η λογική. Όταν σκλαβώνεσαι μόνος σου, όταν πας στο κλουβάκι μόνος σου, όταν σ' αρέσει αυτό το κλουβάκι γιατί είναι χρυσό, τότε δεν είσαι άνθρωπος, έτσι. Δεν σου λέω ότι δεν σε βρίζω, αλλά δεν είσαι άνθρωπος, εφόσον ο Κύριος έφτιαξε σε ελευθερία μέσα στη δημιουργία και σε πάνε και κλείσει το κλουβάκι μέσα. Τότε δεν είσαι άνθρωπος. Ή, να το πούμε πιο αναλυτικά, δεν θέλεις να είσαι άνθρωπος.
θέλεις να είσαι κλουβάκι, πουλάκι στο κλουβάκι. Αυτά περί φωτιάς και είναι την πατρίδα μας πάλι, αυτή που την καίνει κάθε χρόνο, ο Θεός θα δώσει έσετε ήμαρ, αλλά να ξέρετε ότι η κρίση πολλές φορές έχει αξία μόνο σε αυτούς που την επιζητούν. Έτσι, λέει θα πάθει κακό, λέει ο τάδε. Τι να πάθει κακό, έχει χάσει την ψυχή του, τι χειρότερο κακό να πάθει αυτός ο δυνάστης. Τι να πάθει κακό, να τον καταραστούμε να πάθει κακό, τι άλλο κακό να πάθει, αφού είναι τελειωμένος. Τι να πάθει, δηλαδή να πούμε ότι να χάσει το σπίτι του, το αυτοκίνητό του, την ψυχή του έχασε. Γι' αυτό ας κάνουν τα σχέδια τους αυτοί και εμείς να αφουγκραζόμαστε το σχέδιο του Θεού, το οποίο να ξέρετε ότι έχει πολύ βάθος. Πολλές φορές δεν είναι άμεση η απάντηση του, έτσι. Διαρκεί πάρα πολύ η αναμονή στο να μας απαντήσει ο Θεός. Γι' αυτό και ελπίζουμε πάντα. Ακόμα και όταν απελπιζόμαστε, ελπίζουμε. Τώρα, την Κυριακή που μας έχετε, που είναι η 7η του Μαθαίου, είναι και της Αγίας Παρασκευής, έτσι, πολιούχου της Κομωτινής, εδώ στην περιοχή μας, μπορεί να είναι και αλλού και δεν γνωρίζω, και σε άλλη πόλη της Ελλάδος. Θα πάμε να δούμε στα κείμενα περί ανοχής, πώς πρέπει να είναι η ανοχή μας και μέχρι πού, και περί του θαύματος που έκανε ο Κύριος να θεραπεύσει τους δύο τυφλούς και τον ένα κουφό. Πιο πολλοί ξέρουν το θαύμα των δύο τυφλών, ότι είναι την Κυριακή. Δεν είναι μόνο δύο τυφλών, είναι δύο τυφλών και ένα κουφού. Έτσι. Γιατί το λέω, γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν άνθρωποι, να θέλουν να μας παρακολουθήσουν και να μην ακούνε εμένα. Δεν είναι, άντε εμείς έχουμε την ακοή μας, δεν πειράζει. Ήταν δύο τυφλοί και ένας κουφός. Αλλά θα το δούμε μέσα από το κείμενο αυτό, πώς ακριβώς λεπτομερός ήταν και δεν ήταν μόνο δύο τυφλοί. Θα πάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, 15 κεφάλαιο, 1 με 7 στίχου. Δηλαδή το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, για να δούμε τα περί ανοχής, έτσι που είπαμε. Ο Χριστός δεν έδειξε την ανοχή. Αλλά η ανοχή, ξέρετε, όπως και άλλες έννοιες οι οποίες έχουν χαθεί το νόημά τους, δεν υπάρχει μια έννοια χωρίς όρια. Έτσι. Γι' αυτό και η ανοχή έχει τα όρια της. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη αυτής αρέσκειν. Εμείς λέει οι δυνατοί, οι πιο δυνατοί στην πίστη, έτσι, γιατί για την πίστη αναφέρεται, και στην αρετή ενδεχομένως. Οφείλουμε, λέει, να δείχνουμε ανοχή και συμπάθεια στις αδυναμίες των αδύνατων αδερφών μας και να μην κάνουμε εκείνα που μας αρέσουν εμάς. Σας το έχω πει πολλές φορές με άλλο τρόπο αυτό. Παραδείγματος χάρη, είναι δύο συνοδοιπόροι, έτσι, είτε είναι ανδρόγυνο, είτε είναι αδέρφια, είτε είναι πνευματικά αδέρφια, είτε είναι. Ο ένας πάει με 100 στην πνευματική ζωή. Πρέπει λίγο, αν ο άλλος πηγαίνει με 80, να κάνει λίγο πίσω για να πηγαίνουν και οι δύο κάποια στιγμή με 90. Αυτό μπορεί να στεναχωρεί τον πιο δυνατό, γιατί θα θέλει να κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά μπροστά στο Θεό θα μετρήσει πιο πολύ το ότι κόβει την ταχύτητά του εκείνος για να συμπεριλάβει και τον άλλον μαζί και να πηγαίνουν μαζί. Και ενώ μπορεί να πετύχουν 90 όπως σας είπα και όχι 100, ο Θεός θα βάλει 100 στο τέλος, γιατί ο δυνατός αδερφός πήγε μαζί με τον αδύνατο, έκανε λίγο πίσω για να πηγαίνουν μαζί. Ενώ μόνος του θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Έκαστος ημών το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Ο καθένας μας δηλαδή να είναι αρεστός στον άλλο άνθρωπο, έτσι ώστε να οικοδομείται η αρετή. Και ποιος δεν το θέλει αυτό, έτσι. Όταν έχεις ένα μεγάλο αδερφό, τον οποίον εκτιμάς και σε βοηθάει, όχι με την άμεση βοήθειά του επειδή είναι δυνατός, αλλά με την αρετή του, την οποία εσύ λαμβάνεις σαν δύναμη από μόνος σου. Βλέποντας το παράδειγμα δηλαδή, ενεργείς και εσύ. Και γάρο Χριστός, ούχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς διέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Έτσι ακριβώς έκανε και ο Κύριος, δηλαδή δεν απέφυγε τα δυσάρεστα, θα μπορούσε να τα έχει καθαρίσει όλα και να είναι ο Κύριος πάλι. Συμπεριέλαβε μέσα στους 12 τον Ιούδα, ασχολήθηκε με τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τους ξεφτυλισμένους αυτούς εκεί της εποχής κτλ. Πήγαινε με τον Κοσμάκη, ο οποίος ο Κοσμάκης τελικά μόνο φαΐ ήθελε
και την υγεία του και τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά πήγαινε εκεί πέρα, δεν πειράζει. Υγεία θέλετε, πάρετε υγεία. Φαΐ θέλετε, πάρετε φαΐ. Ήξερε ότι στο τέλος θα τον προδώσουν. Αλλά δεν έκανε αυτά που θα τον άρεσαν. Παραδείγματος χάρη να πηγαίνει μόνο σε ανθρώπους που θέλουν τη σωτηρία της ψυχής τους, αλλά πήγαινε σε όλους. Γι' αυτό λέει, αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται ότι οι βλαστημίες εκείνων που σε βλαστημούσαν έπεσαν επάνω μου, πατέρα. Δηλαδή, ανέκαθεν να το πω έτσι, θα ξεκινήσω από αυτή τη βάση. Οι Εβραίοι ανέκαθεν είχαν το Θεό στο μπατζάκι τους, στην τσέπη τους. Τον είχαν. Έτσι δεν τον υπολόγισαν καθόλου. Τον ήθελαν μόνο όταν θέλουν να περάσουν καλά. Με την πρώτη δυσκολία τον υβρίζανε. Όλοι αυτοί οι υβρισμοί λοιπόν τους μάζεψε ο Χριστός και συνέχισε να δίνει το παράδειγμα ότι η λύτρωση έρχεται μόνο στις εκλεκτές ψυχές που έχουν την πληροφορία. Γιατί όπως σας είπα και άλλη φορά, ο ίδιος ο Χριστός να κατέβει και να κηρύξει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πληροφορία, δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, εκείνος θα τα διαστρέψει και θα τα δει διαφορετικά και θα τα μεταφράσει κατά το ίδιο, πώς έλεγε κάποιος, μη κρίνεις εξιδίων τα αλέτρια, έλεγε αυτός. Εξιδίων λοιπόν θα κρίνει και θα μεταφράσει τον Χριστό εξιδίων ακόμα και όταν εμφανιστεί μπροστά του. Και δεν έχει σημασία πόσα ξέρεις. Μπορεί αυτός που θα του κάνει να ξέρει τα πάντα. Σας φέρω ένα παράδειγμα, ο Οριγένης, μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας, που ήξερε όλα όσα ξέρουν όλοι οι πατέρες μαζί, ήταν αιρετικός. Γιατί άραγε. Γιατί. Θα έλεγε κανείς, γιατί ο Οριγένης. Ο Οριγένης ακόμα και μετά οι πατέρες το χρησιμοποιούσαν στα συγγράμματά τους. Έλεγε μέχρι ο Βασίλειος το είπε ο Οριγένης. Ο Ριγόρης το είπε ο Οριγένης. Γιατί να χαθεί ο Οριγένης. Βλέπετε λοιπόν. Όσα γάρ προεγράφει, για να μην πλατιάζουμε, εις την ημετέραν διδασκαλία προεγράφει, ή ένα δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών, την ελπίδα έχουμε. Και αυτό λέει λοιπόν, που σας διαβάζω από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό το κομματάκι του συγκεκριμένου είναι από την Παλαιά Διαθήκη, γράφει κανένα από θεόπνευστους άντρες της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, και παρέμεινε η διδασκαλία αυτή ανάμεσά μας για να είστε κι εσείς, λέει, στερεωμένοι και να έχετε την ελπίδα δια της παρακλήσεως των γραφών, έτσι. Δηλαδή αυτά τα περί ανοχής που λέμε, να έχετε ανοχή, αλλά να ξέρετε παράλληλα, πώς να το πω, ποιος είναι ο άνθρωπος, έτσι. Ποιος είναι ο άνθρωπος. Ο δε Θεός υπομονής και της παρακλήσεως, αυτή της παρηγοριάς δηλαδή, δω ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Αυτός ο Θεός τι θα σας κάνει, λέει, ποιο δώρο, αν είστε ανεκτικοί. Θα σας κάνει το δώρο, το αυτό φρονήν. Μεγάλη υπόθεση. Βλέπετε στην Ελλάδα ειδικά 5 άνθρωποι, 5 πρόεδροι. Ένας αντιπρόεδρος δεν έχει. Το να φρονείς το ίδιο πράγμα, όπως το ζούμε στην εκκλησία μέσα, σε κάθε τοπική εκκλησία, όπου και να είστε 5 άνθρωποι εν Χριστώ Ιησού, 2 όχι 5, είστε την εκκλησία, αυτό λέει θα δίνει σαν δώρο. Δηλαδή πώς να πούμε, να ανοίγουμε το στόμα μας και να καταλαβανόμαστε, ρε παιδί μου, αφού πιστεύουμε το ίδιο πράγμα. Έτσι, όχι να λέμε άλλα μπουρνέζικα. Ίνα, και γιατί γίνεται αυτό, ομοθυμαδών εν ενή στόματι δοξάζεται τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι λέει, γιατί το ήθελε ο ίδιος ο Χριστός να πάει η δόξα στον Πατέρα, με αυτόν τον λόγο λέει, με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσετε στη δοξολογία του Πατρός. Έτσι, δόξα εσύ το δείξαντι το φως. Δόξα εν υψίστης Θεό. Διό προσλαμβάνεστε αλλήλεις, καθώς και ο Χριστός προσελάβεται εμάς εις δόξαν Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέει, να δέχεις το ένας με αγάπη τον άλλον, προσλαμβάνεστε, έτσι. Όπως το έκανε, ποιος το έκανε, να το. Χριστός, ο οποίος το έκανε για να δοξαστεί ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή τι έκανε, έφτασε σε μεγάλη ανοχή απέναντι στον άνθρωπο, μέχρι το σημείο να, δεν λέμε μόνο για τη Σταύρωση, αλλά μέχρι το σημείο να γεννηθεί από άνθρωπο, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ενοχή για τον Θεό. Και με ρωτούσε σήμερα ένα παιδάκι την κλασική ερώτηση στην παιδική, πώς έγινε ο Θεός, και του είπα, δεν μας ενδιαφέρει πώς έγινε, μας ενδιαφέρει τι έκανε για μας, έτσι. Και αυτό φυσικά είναι και η απάντηση. Να του πείτε του παιδιού
που δεν μπορεί να καταλάβει, ούτε εσύ μπορεί να καταλάβει, ούτε κανείς μπορεί να καταλάβει ποτέ πώς έγινε ο Θεός, τι έκανε για σένα ο Θεός. Αυτό να του πείτε. Λοιπόν, πάμε και στη θεραπεία. Γιατί και θεραπεία χρειάζεται, έτσι. Ματθαίους 9, 27-35 είναι η θεραπεία των δύο τυφλών και του ενός κοφού που έτυχε εκεί πέρα, ο οποίος νομίζω ήταν και κουφάλαλος, έτσι. Λοιπόν, θεραπεύει ο Χριστός μας τους δαιμονισμένους, τον παράλυτο, έτσι, την αιμορροούσα κτλ. Και φτάνει εδώ στο κατά Ματθαίον 9 κεφάλαιο 27-35 να θεραπεύσει και τους δύο τυφλούς και όπως είπαμε και έναν κουφό ο οποίος πέρασε από εκεί και ήταν τυχερός και θεραπεύθηκε και αυτός. Και παράχοντι εκείθεν το Ιησού, οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Ιε Δαβίδ». Προφανώς είχαν και κάποιους βοηθούς, τουλάχιστον δύο, και δεν βλέπαν και τίποτα και εμένα, και λέγαν, «Βοήθησέ μας, Ιε Δαβίδ». Είχαν διαβάσει την Παλαδική, καταλαβαίνετε γιατί το λένε αυτό, και ξέρουν ότι ο Χριστός θα είναι από την οικογένεια του Δαβίδ. «Βοήθησέ μας, απόγονε του Δαβίδ». Ελθόντι δε εις την οικίαν, προσήλθαν, πήγε στο σπίτι που θα πήγαινε ο Χριστός, προσήλθαν αυτό οι τυφλοί και λέγει αυτή ο Ιησούς, «Πιστεύετε ότι δύναμη τούτο ποιήσε?» Λέγουσαν αυτό, «Ναι, Κύριε». «Σας άκουω», λέει, να φωνάζετε, «Ελέησον». «Νομίζετε ότι μπορώ να το κάνω?» Αυτή η ερώτηση, αδελφοί μου, πρέπει να γίνεται πάντοτε. Πάει, ας πούμε, να εξομολογηθεί κάποιος. Πρέπει να το ρωτήσεις πρώτα, ήρθες να εξομολογηθείς, πιστεύεις ότι μπορώ να σε βοηθήσω? Έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά. Και άμα λέει αυτό εκείνο και τα λοιπά, να λες, α, τι πάνε στο καλό, δεν πειράζει. Αφού δεν πιστεύεις ότι μπορώ να σε βοηθήσω, δεν χρειάζεται να έρθεις εδώ. Έτσι, ναι. Πού το λέει αυτό, να το, εδώ το λέει. Και όχι μόνο εδώ. Λοιπόν, τότε, αφού είπανε ναι πιστεύω, ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγουν, κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν. Να το, δεν μετράει ποιον έχεις απέναντί σου μόνο, αλλά μετράει και η πίστη την οποία έχεις. Έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε, ότι όταν πιστεύω ότι απέναντί μου είναι κάποιος εις τύπων και τόπου Χριστού, ή το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Έτσι. Αν αρχίσει εκείνο το άλλο και τα λοιπά, θυμάστε κάποια στιγμή που είπε κάπου ο Χριστός ότι η πίστη σου είναι λίγη, δεν φτάνει για να κάνουμε το θαύμα. Εδώ όμως τι λέει, όπως πιστεύετε, έτσι να γίνει και σε εσάς. Και ανεώθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Και ενευρυμίσατε αυτός ο Ιησούς λέγον, οράτε μη δύσγυνο σκέτο. Να ένα άλλο χαρακτηριστικό του Κυρίου μας, το οποίο και εμείς όσο μεγαλώνουμε το καταλάβουμε. Αφού τους θεράπευσε και άνοιξε τα μάτια τους και τον είδανε, τους παρατήρησε πολύ αυστηρά. Αυτό είναι το ενευρυμίσαντο. Και λέει, μην τυχόν και το πείτε πουθενά. Να, αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Σας λέω και μια φορά, αν έχετε κάποια εμπειρία φωτός, μην το πείτε πουθενά. Γιατί? Γιατί βγαίνει από αυτήν ακριβώς την πρακτική του Κυρίου μας, ο οποίος δεν ήθελε να φανερωθεί μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν έπρεπε να γίνει μια διαφήμιση, θα έλεγε κανείς σήμερα. Χριστός είναι αυτός. Διαφημίζαμε με τα αεροπλάνα. Όχι. Γιατί? Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί ούτως ή άλλως, όσο διαφήμιση και να γίνει, αδελφοί μου, μόνο οι εκλεκτές ψυχές θα καταλάβουν τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι, η σαβούρα, το μάζεμα, δεν είναι κακές λέξεις αυτές που σας λέω, σαβούρα, μαζέματα, σάρα και μάρα, θα αποσυμπιεστούν και θα φύγουν από μόνοι τους κάποια στιγμή. Έτσι, έτσι έγινε. Όταν έγινε, έβαζε ο Χριστός τους Αποστόλους και γέμισαν ψάρια και ψωμιά, είχε λέει 5.000 άνδρες χωρίς γυναικών και παιδίων. Βάλτε εσείς. Πόσο κόσμο είχε. Να μην είχαν εκείνη την εποχή από 3, 4, 5, 6 παιδιά ο καθένας. Γιατί κάναν παιδιά τότε. Λοιπόν, 5 επί 5, 5 βάζουμε εμείς. 25. Και τις γυναίκες είχε 30.000 κόσμο όταν είχε ψωμιά και ψάρια. Στη Σταύρωση ήταν 3 μόνο. Ποιοι ήταν? Η μητέρα, ο Ιωάννης ο Θεολόγος που τον αγαπούσε και ας υποθέσουμε, καλά ήταν και οι μυροφόρες κτλ. Αλλά και ο ληστής. Εγώ σας βάζω 10 ήταν, που δεν ήταν 10.
ούτε στα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν 10, θυμάστε, γιατί θα σωζε. Ήταν μόνο ο Λότ και ούτε και η γυναίκα του, τα παιδιά του μόνο, οι κόρες του. Τι ήθελα, γιατί το ξεκινήσαμε αυτό. Δεν ήθελε ο Χριστός λοιπόν, γιατί ήξερε ότι περισσότεροι θα πάνε, θα βρωμήσουν το μέρος και θα φύγουν. Είτε εκκλησία λέγεται αυτό, είτε μοναστήρι λέγεται αυτό, είτε οτιδήποτε λέγεται. Ήξερε ότι οι περισσότεροι θα πάνε να κάνουν τα κακά τους και θα φύγουν. Το ήξερε. Και έτσι γίνεται. Έτσι είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, οι διεξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Κάναν και αυτοί υπακοή μετά, βλέπετε. Τους είπε, μην τυχόν τα πείτε πουθενά. Και αυτοί, λέει, διέδωσαν τη φήμη του θαυματουργού Μεσσίου σε όλη τη χώρα εκείνη. Ήταν της υπακοής άνθρωποι. Ό,τι τους είπε ο Χριστός, αυτό κάναν. Λοιπόν, αυτόν διεξερχομένων, ιδού προσύνεγκαν αυτό άνθρωπον κουφών δαιμονιζόμενων. Μόλις φύγαν αυτοί, ήρθε λοιπόν και ο κουφός, ο οποίος κουφός, να το ξέρετε, αφού ήταν δαιμονισμένος, φυσιολογικά δεν θα μιλούσε κιόλας. Εντάξει. Άρα μιλάμε για έναν κουφάλαλο. Και εγκριθέντος του δαιμονίου ελάλησαν ο κουφός. Και θαύμασαν οι όχλοι, λέγοντας ότι ουδέποτε φάνει ούτως εν του Ισραήλ. Αμέσως έγινε η θαυματουργία, γιατί πώς να αντέξει ο διάβολος μπροστά στον Χριστό. Αλλά και τι λένε, βλέπετε, οι Ιουδαίοι. Τόσα χρόνια διαβάζουμε το αυτό. Χτυπάμε το κεφάλι μας στον Ναό του Σολομώντος. Θυμάστε πώς κάνουν οι Εβραίοι. Μπαμ, μπουμ, όλη την ώρα έτσι κάνουν. Και δεν έγινε ποτέ τίποτα, λέει. Και τώρα, άρα καταλάβαιναν ότι το τώρα άλλαξε. Όπως και καταλαβαίνεις τώρα στην πνευματική ζωή, στην εκκλησία που πας, οπουδήποτε που πας. Καταλαβαίνεις αν είναι ο Χριστός εκεί. Αν δεν είναι, είσαι ένας καταθλιπτικός χριστιανός που πας εκεί, αλλά δεν βλέπεις τίποτα. Όπως οι καθολικοί, οι καημένοι, τι να δουν, αφού δεν υπάρχει Χριστός εκεί πέρα που πάνε. Πάνω στις εκκλησίες τους τεράστιες, τις ψηλές, είναι χτισμένοι διάβολοι, όπως την Παναγία των Παρισίων. Ο Αντίχριστος είναι μέσα σε αυτούς τους ναούς. Τι να πάρουν οι άνθρωποι, δεν πιάνουν τίποτα μέσα. Και πάνε. Και πάνε και πάνε. Χαχαχά και μπουχουχού. Ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Συνεπώς, εδώ είμαστε. Βέβαια, οι δε Φαρισαίοι έλεγαν, μην τους ξεχάσουμε και αυτούς, εν το άρχον το δαιμονίο είναι εκβάλλει τα δαιμόνια. Οι Φαρισαίοι, να ξέρετε, πήγαιναν σε όλες τις ομιλίες του Χριστού. Σε όλες. Ένας χριστιανός, ας το πούμε, γιατί δεν λέγονταν χριστιανοί ακόμα, θα μπορούσε να χάσει ομιλία, οι Φαρισαίοι δεν χάσαν ποτέ ομιλία. Το ξέρετε. Και το συναντάμε κάθε τόσο, συνέχεια στο Ευαγγέλιο. Μόλις γίνεται το θαύμα, πετάγονται και αυτοί σαν την αυτή. Α, λέει, είναι διάβολος, λέει αυτός, και επειδή είναι διάβολος, συνεργάζεται με τον διάβολο και έτσι κάνουν τα θαύματα. Και τελείωσε. Απεμφάνθηκε, όπως λέει ένα χιουμοριστικό, α, λέει, δεν θα αναστηθείς την Κυριακή, εμείς είμαστε η Εκκλησία, είπαν στον Χριστό οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς. Όπως κάνουν και τώρα, Γι' αυτό σας είπα, δεν υπάρχουν πιο δαιμονικοί άνθρωποι από τους σποτάδες, που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Γιατί ένας λαϊκός είναι, δεν ορκίστηκε τίποτα, δεν είπε τίποτα. Λαϊκός είναι, σου λέει, εγώ πάνω με τον διάβολο, τελείωσε. Αυτός ο, να μην πούμε τη σωστή κουβέντα τώρα, γιατί τους αρέσει κιόλας άμα τους πεις έτσι, αυτοί λοιπόν οι δαιμονικοί άνθρωποι έχουν ξεπεράσει όλους τους λαϊκούς, όλους αυτούς που ακούτε ότι είναι αντίχριστοι, και έρχονται οι θεολόγοι της Εκκλησίας να πούν ότι άφησε πλέον ο διάβολος τον πόλεμο με τους ανθρώπους και έβαλε τους δεσποτάδες στο πόδι του να πολεμάν τους χριστιανούς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, συναντιόνται πάλι εκεί οι Φαρισαίοι και λένε το δικό τους το κοντό και το μακρύ. Παρ' όλα αυτά τα θαύματα έγιναν και περίγαινε ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας, διδάσκουν εν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν εν το λαό. Βλέπετε, ο Χριστός μας έχει παρησία. Πήγαινε, ας πούμε, σε ένα χωριό, έμπαινε στη συναγωγή μέσα κανονικά και έλεγε θα μιλήσω. Και μιλούσε, έτσι. Γιατί το έκανε αυτό, δεν είχε. Μα ήτανε, μα είναι, ο Χριστός είναι. Όπως και με κάθε παρησία είπε στον άλλον, βγες το δαιμόνιο ή και είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κάποιοι θα βρεθούν, θα πούν τώρα, α, ήταν εγωιστής ο Χριστός που το έλεγε αυτό. Άπαγε τις βλαστημίες, δεν θα το πούν. Από πού και ως πού. Βλέπετε.
αν είσαι τυπολά της, τέτοια λες. Εν πάση περιπτώσει, περιήγεν κάθε πόλη και κάθε κομμόπολη, λέει, διδάσκων, αλλά και θεραπεύων. Τι θεραπεύουν, πάσα νόσον και πάσα μαλακία. Η μεν νόσος είναι η νόσος που ξέρουμε, η ασθένεια, η δε μαλακία είναι αυτό που λέμε η μαλάκιση, η φθορά στον άνθρωπο, όπως λέμε, αυτή, πώς σας πω, η γύραση των κυττάρων, η οποία όμως, όταν δεν είναι φυσιολογική, επιφέρει ασθένειες σοβαρές, τις οποίες ο Χριστός θεράπευε, έτσι. Σε κάθε, δεν ξεχώριζε κανέναν, δεν έλεγε, έλα μωρέ τώρα, με αυτό θα ασχοληθούμε. Όχι, θεράπευε και την ασθένεια και φυσικά πολλές φορές, όπως ξέρετε, θεράπευε μόνο με το λόγο του, έτσι. Πήγαινα, λέει, στις ομιλίες του, πήγαινα στο κήρυγμα του Χριστού και θεραπεύονταν. Το λέει ξεκάθαρα η γέροντα. Γιατί λίγο το μυαλό σου να γυρίσει μόνο και να αλλάξει, φτάνει, θεραπεύτηκες, δεν θέλεις πολλά πράγματα. Αντιθέτως, λίγο το μυαλό σου να κάνει, να στραβώσει, χάθηκες, πάει. Λίγο, δεν είναι πολύ. Ναι. Γι' αυτό και έχουμε τους, πώς θα τους ονομάσουμε, τους αμφίβιους ανισόρροπους χριστιανούς, οι οποίοι πάρα πολύ εύκολα, σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί και παραπέρα την άλλη μέρα είναι παρακάτω. Και η τακτική, ξέρετε ποια είναι, να κατηγορούν κάθε φορά αυτόν τον οποίον ήταν πριν. Αυτή είναι η χριστιανή μας, δυστυχώς, και επιτρέψτε μου να το πω με κάθε ταπείνωση και κάθε νωρίτερη περίσκεψη, αν θέλετε, να το πω ευγενικά, 0,0 τόσο της 100. Έτσι, γιατί έτσι δυστυχώς. Και αυτό δεν δημιουργείται, ξέρετε, από περιφρόνηση του ανθρωπίνου είδους, αλλά από επιλογή του ιδίου του ανθρώπου, ο οποίος αρέσκεται, να το πω έτσι με ένα παραδειγματάκι, υπάρχει, ας υποθέσουμε, ένας κησές που είναι ένας άνθρωπος και γράφει απάνω, γράφει, ας πούμε, όμορφα ή, αν θέλετε, εύκολα παραμυθάκια. Και υπάρχει και ένας άλλος κησές, στον οποίο ένας άνθρωπος, ο οποίος γράφει επάνω δύσκολες ή άσχημες αλήθειες. Λοιπόν, θα δείτε έξω από τον πρώτο κησέ ουρά χιλιομέτρων, έξω από το δεύτερο κησέ έναν, δυο, τρεις, άντε πέντε βαριά. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν το παραμυθάκι τους και μετά να κοιμούνται και κυρίως θέλουν αυτό, να υπάρχει μια κρίση η οποία να είναι εξιδίων και όχι του Χριστού. Δηλαδή πώς τα βολεύω εγώ μέσα στο μυαλό μου, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι το πιο εύκολο, ξέρετε. Και εγώ κρίνω αυτό και εκείνη το κρίνω, άμα το πάρεις, είναι σαν τον κρίνω. Λοιπόν, σας εύχομαι, όσοι μας ακούτε ειδικά από την Αθήνα, να σβήσουν οι φωτιές σήμερα και όλος, όχι αύριο, και να κάνετε υπομονή και να ξέρετε ότι αν θέλει ο Χριστός, όπως έχουμε και άλλη φορά πει, και ο διάβολος τον υπηρετεί. Εύχομαι καλή φώτιση και να προσεύχεστε για την Αγγελική, τον Νικόλαο, τον Διονύσιο και τον Ελευθέριο. Αγγελικής, Νικολάου, Διονυσίου, Ελευθέριου. Αμήν. Να είστε καλά.